Κάτσετε να δούμε τώρα αν έχουμε θέματα και αν έχουμε εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει με κτηματολόγια, κτηματογράφηση, δασικούς χάρτες, κατά παρέκκληση οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης κάτω από τα τέσσερα στρέμματα, με την βοήθεια του νομικού από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, και μιλάω για τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, μια χαρά. Ωραία, χαίρομαι που σας ακούω. Πάμε για να μας δώσετε πληροφορίες για το αν έχουμε και ποιες εκκρεμότητες έχουμε, πάντα αναφορικά με το χρόνο. Αναφορικά με το χρόνο, μέχρι τέλος του χρόνου του 2022 έλυγε η προθεσμία για τις διορθώσεις στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου και συγκεκριμένα εντός της πόλεως του Ηρακλείου στα παλιά διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Όπου εκεί μετά από αρκετές πιέσεις και συναντήσεις που είχε στην Αθήνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, αλλά και με πάγια αιτήματα που είχαν οι ιδιοκτήτες που εκφράστηκαν και μέσω της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, επιτύχαμε να δοθεί η παράταση ενός έτους μέχρι το τέλος του 2023, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να διορθώσουν τις όποιες τυχόν εκκρεμότητες είχαν στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Αφορά την όποια εκκρεμότητα υπάρχει για τα παλιά διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ακριβώς, και συγκεκριμένα μιλάμε για την πόλη μέσα στο Ηράκλειο, καθώς και σε κάποιες περιοχές, κάποια προάστια του Ηρακλείου, τα οποία πολλά ακίνητα έχουν προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη να εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, όπου εκεί, αν τυχόν λήξει η προθεσμία του χρόνου το 2023 και δεν δοθεί κάποια παράταση, τότε τα ακίνητα θα περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι οι ιδιοκτήτες να κάνουν την έρευνά τους είτε με το μηχανικό τους είτε με το δικηγόρο τους, προκειμένου να λάβουν ένα αντίγραφο κτηματολογικού φύλου ή κάποιο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, ούτως ώστε να ελέγξουν εάν τα στοιχεία του ακινήτου τους είναι σωστά καταχωρημένα. Λέτε ότι αυτό είναι προϋπόθεση για να ξέρει ο καθένας από εμάς ούτως ή άλλως τι είναι σωστά καταχωρημένο και τι όχι, διότι άλλα μπορεί εμείς να ξέρουμε, άλλα μπορεί να υπάρχουν στα αρχεία, ακόμα και λάθος να έχει γίνει, αλλά αν δεν το διορθώσω, το λάθος αυτό διαιωνίζεται και εμένα συνεχίζει να με κυνηγά σε ό,τι έχει να κάνει με την περιουσία μου. Αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό μου λέτε. Ακριβώς, και αυτό που παρατηρώ και εγώ στην καθημερινότητα ως δικηγόρος από τις υποθέσεις που χειρίζομαι, είναι ότι πολλές φορές οι ιδιοκτήτες, όταν γινόταν το πρόγραμμα της κτηματογράφησης στην πόλη του Ηρακλείου το 1995 που ξεκίνησε, παρατηρήθηκε ότι αργότερα στο στάδιο της ανάρτησης η ανάδοχος εταιρεία που είχε αναλάβει το πρόγραμμα της κτηματογράφησης έστελνε ταχυδρομικά τα έγγραφα των ακινήτων σχετικά με το πώς φαίνονται στο κτηματολόγιο, τα οποία αυτά στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να άλλαξαν στην πορεία στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, που είναι στο στάδιο που λειτουργήσε το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να έχουν την εντύπωση ότι ισχύουν τα στοιχεία της ανάρτησης και όχι τα στοιχεία που εμφανίζονται τώρα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν εκ νέου τα στοιχεία των ακινήτων τους στην πόλη του Ηρακλείου για το αν είναι σωστά καταχωρημένα. Συγγνώμη, μιλάμε για μια διαφορά πολλών χρόνων που πάτε πίσω. Δηλαδή, κάποιος αν πήγε μέσα στα τελευταία 5 χρόνια, πρέπει να ξαναπάει και να το ελέγξει εκ νέου, θέλετε να πείτε, ή μιλάμε για αυτούς που είναι για την περίοδο εκείνη που αναφέρατε? Εδώ δίνεται μια πολύ σωστή διευκρίνηση, καθώς το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου ξεκίνησε να λειτουργεί στις 2 Δεκεμβρίου του 2010. Επομένως, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν ελέγξει τα στοιχεία του ακινήτου τους από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή πριν το Δεκέμβριο του 2010, θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου τους, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι είναι σωστά τα στοιχεία αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Έληξε ναι μεν, αλλά υπάρχει παράταση ενός χρόνου. Μέχρι το τέλος του 2023 πρέπει ωστόσο να γίνει αυτός ο έλεγχος ο τυπικός, κυρίως τα κτίσματα πρώτου 2010, έτσι ώστε ο χρόνος που ακολουθεί να βοηθήσει τον κόσμο που ενδεχόμενα έχει προβλήματα, τους ιδιοκτήτες που έχουν προβλήματα, να τα διορθώσουν για να κατοχυρώσουν την περιουσία τους. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια έχουμε την προθεσμία που έληξε όσον αφορά την κτηματογράφηση και συγκεκριμένα στους Δήμους Χερσονήσου, Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Τώρα εδώ έχουμε την κτηματογράφηση στο Δήμο Ηρακλείου, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται γύρω από το Ηράκλειο και σε χωριά γύρω από το Ηράκλειο, όπως είναι ο Άγιος Μύρονας, Ιασίτες και άλλα χωριά του Ηρακλείου. Και στη συνέχεια αυτό που ζητούσαμε σαν πάγιο αίτημα εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου αλλά και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ήταν να δοθεί επιπλέον παράταση, καθώς ναι μεν συμπληρώθηκε ένα έτος από την κτηματογράφηση η οποία ξεκίνησε να πούμε εδώ στις 22 Νοεμβρίου του 2021 και έληξε τώρα 22 Νοεμβρίου 2022. Παρόλα αυτά δεν δόθηκε παράταση, όμως παρόλα αυτά η κυβέρνηση αποφάσισε με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή να δοθεί σιωπηρή παράταση θα λέγαμε, καθώς μέχρι 31 Εβδόμου του 2023 δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις. Αυτό ναι μεν δεν θα πρέπει να εφησυχάσει τους ιδιοκτήτες ούτως ώστε να επαναπαυτούν και να μην προβαίνουν σε δηλώσεις στο κτηματολόγιο, καθώς θα πρέπει να προβούν άμεσα στις δηλώσεις όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν διευθετήσει τις δηλώσεις τους στο κτηματολόγιο, ούτως ώστε να μην βρεθούν προεκπλήξεις και αυτό που παρατηρείται γενικότερα στην ελληνική κοινωνία είναι ότι γενικά είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, οπότε αυτό θα πρέπει να αποφευθεί, καθώς δουλειές της τελευταίας στιγμής ναι, μπορεί να εγκυμονούν. Δεν μου λέτε κυρία Αράπογλου, για να ρωτήσω το εξής, για να το καταλάβω πρώτα εγώ και να το καταλάβουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Όταν μιλάτε για την κτηματογράφηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο Ηρακλείου, όχι για τα παλιά διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, αλλά στη συνέχεια για τον γαλλικρατικό Δήμο Ηρακλείου, θέλετε να πείτε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν στα γραφεία κτηματογράφησης που βρίσκονται έξω από το Ηράκλειο μετά το γιόφυρο Μενελάου Παρλαμά, νομίζω. Ακριβώς, πολύ σωστά. Στην οδό Μενελάου Παρλαμά. Ωραία. Λέτε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν πρόστιμα μέχρι 31 Εβδόμου σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκπρόθεσμες δηλώσεις τους, οι οποίες θα γίνονται δεκτές. Για τους λοιπούς Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου έχει τελειώσει? Ναι, ναι, το πρόγραμμα είναι ενιαίο έχει, και έχει αφορά... κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Α, είναι το ίδιο, αφορά το ίδιο. Είναι το ίδιο πρόγραμμα. Ωραία, okay. Απλώς έληξε μεν η προθεσμία 22 Νοεμβρίου του 2022, όμως επειδή στην ουσία δόθηκε μια σιωπηρή παράταση, καθώς 31 Ιουλίου του 2023 μέχρι τότε δηλαδή θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε δηλώσεις κανονικά, έστω και σαν εκπρόθεσμες. Οπότε από τη στιγμή που δεν επιβάλλονται πρόστιγμα, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να δίδεται μια σιωπηρή παράταση, καθώς οι ιδιοκτήτες θα μπορούν κανονικά να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Μην ξεχνάμε βέβαια, για να δοθεί αυτή η παράταση ακόμα και έτσι, ποιο είναι το κόστος. Από την άλλη, και μάλιστα σε περίοδο κρίσης, γιατί τα βάλανε όλα μπροστά μαζί τους και ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα πολλά και τα μαζεμένα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, κυρία Αράπογλου, και από την άλλη το πολύ μικρό ποσοστό, αν θέλετε, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτή την κατάσταση. Ναι, ακριβώς είναι συσσωρευμένα τα έξοδα που έχουν οι ιδιοκτήτες και πέραν αυτών είναι αρκετές οι περιπτώσεις των ακινήτων, επειδή πρόκειται κυρίως για αγροτεμάχια ή για ακίνητα που βρίσκονται σε εξαδιαιρέτου οικόπεδα όπου είναι πολλοί ιδιοκτήτες, είτε σε ακίνητα που εκκρεμεί αποδοχή κληρονομιάς από τους ιδιοκτήτες, καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες είτε της ανεξαρτητοποίησης
του οικοπαίδου τους που συνήθως γίνεται δικαστικά, είτε της αποδοχής κληρονομιάς που γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, είναι χρονοβόρες διαδικασίες και δεν μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να υλοποιηθούν ακόμα και σε χρονικό διάστημα ενός έτους όσο διήρκησε η νόμιμη προθεσμία και για την υπομονή πρόθεσμων δηλώσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι θύνοντες πάνω στα αρμόδια υπουργεία μάλλον δεν ξέρουν τι σημαίνει διαδικασία γραφειοκρατία, που δεν είναι αριανό φαινόμενο, εμείς τα έχουμε κάνει όλα αυτά, έτσι ώστε, κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό που είπατε, έτσι ώστε να φτάσει στο ζητούμενο που είναι η νομιμοποίηση, ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας σου όταν είναι εξαδιαιρέτου, ο χρόνος που χρειάζεται που σε πάει κάτι παραπάνω από 2-3 και πολλές φορές 4 χρόνια. Κύριε Ράπογλου, μιας που δίνω με προθεσμίες, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, υπάρχουν διάφορα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος? Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, υπήρχε προθεσμία υποβολής ενστάσεων ως προς τους αρχικά δημοσιευμένους δασικούς χάρτες, για να το πούμε πολύ απλά, όπου εκεί η προθεσμία έληξε και στη συνέχεια 24 Νοεμβρίου του 2022, πριν περίπου από ένα μήνα, δημοσιεύτηκαν οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα από τους ιδιοκτήτες, όπου φαίνεται το ακίνητό τους ως δασικό, να υποβάλουν αιτήσεις διορθώσεων προδήλου σφάλματος, και εκεί θα πρέπει να απευθυνθούν είτε σε τοπογράφο μηχανικό είτε σε δασολόγο για την υποβολή τυχόν αιτήσεων πρόδειλων σφαλμάτων στο ακίνητό τους, σε περίπτωση που εμφανίζεται είτε εξ ολοκλήρου το ακίνητό τους ως δασικό είτε τμήμα αυτού ως δασικό. Τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει όταν ένα ακίνητο εμφανίζεται ως δασικό ή τμήμα αυτού ως δασικό, σημαίνει ότι το ακίνητό του πλέον δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του. Δηλαδή αυτό το τμήμα ή... Ο κόσμος αυτό το ξέρει. Αυτό που δεν ξέρει είναι τελικώς, εάν ακόμα και με την ένστασή του, αυτή θα γίνει δεκτή και θα διορθεί ένα πρόδειλο σφάλμα. Αυτό θα κριθεί από τις κατατόπους διευθύνσεις δασών. Και επίσης αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν τα οποιαδήποτε μέσα τους δίνονται και οι δυνατότητες που τους δίνονται, καθώς οι αιτήσεις πρόδειλων σφαλμάτων δεν έχουν κάποιο κόστος όσον αφορά κάποιο παράβολο που θα πρέπει να πληρωθεί, και σίγουρα θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα να προβούν στις οποιοδήποτε διερθώσεις προκειμένου να μην βρεθούν προεκπλήξεως. Μεγάλοι μπελάδες και μεγάλες φουρτούνες, όλα μαζεμένα, ό,τι έπρεπε να είχε κάνει αυτή η πολιτεία χρόνια πίσω και να το είχε κάνει σταδιακά και με συνέχεια, το κάνει όλο μαζεμένο μέσα σε 1-2 χρόνια, προκαλώντας πραγματικά ασφυξία στην τσέπη, στις υπηρεσίες, στους ιδιοκτήτες, τα πάντα όλα μαζεμένο αυτό το πράγμα που πραγματικά έχει έρθει πάνω από το κεφάλι εκατομμυρίων ανθρώπων. Κύριε Ράπογλου, ρωτώ επίσης το εξής. Βλέπω συνεχώς με δημοσιεύματα, βλέπω συνεχώς με ρεπορτάζ και από τον ξένο τύπο ανθρώπων οι οποίοι για να ξεχειμονιάσουν έρχονται και νοικιάζουν σπίτια στην Κρήτη, θέλοντας εδώ να βγάλουν αυτούς τους δύσκολους τους χειμερινούς τους μήνες. Ως Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, υπάρχουν ενδεχόμενα σε εσάς κάποια στοιχεία που να δείχνουν αν υπάρχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον και από πού καταγράφεται αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή κινείται κάτι οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση, είναι μεμονωμένοι αυτοί οι άνθρωποι ή κινούνται από μόνοι τους για να μπορέσουν να βρουν κατοικία για να βγάλουν το χειμώνα στην Κρήτη σε καλύτερες συνθήκες για να μην πληρώνουν τόσα πολλά για την ενέργεια? Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, όπως προαναφέρατε, είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, δηλαδή οι όποιοι τουρίστες έρχονται με σκοπό την τηλεργασία κυρίως, είτε επίσης συνταξιούχοι που θέλουν να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό. Μα υπήρχε πρόσκληση και από τον Υπουργό Τουρισμού, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, απλά το υπενθυμίζω σε βορειοευρωπαίους, να έρθουν και να συνεχίσουν ουσιαστικά τη διαμονή τους στην Κρήτη, αν γνωρίζουν την Κρήτη κλπ. Διότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες, τουλάχιστον αναφορικά με τον καιρό. Γι' αυτό σας ρώτησα, αν οργανωμένα έρχονται προς εσάς, ίσως.
Ναι, αυτό παρατηρείται και από ενημέρωση που έχουμε και από μέλη μας που είναι ιδιοκτήτες. Παρατηρείται ότι συνήθως είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, δηλαδή ατομικά και όχι σε κάποιο οργανωμένο γκρουπ που έρχεται συνολικά για να καταμείνει σε συγκεκριμένα καταλήματα. Οπότε οι περισσότεροι τουρίστες, αυτό που παρατηρείται είναι ότι έρχονται με σκοπό είτε την τηλεργασία είτε για τις διακοπές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος στην πατρίδα τους και επιλέγουν συνήθως παραθαλάσσιες περιοχές και τουριστικές περιοχές της Κρήτης, ούτως ώστε να έχουν την οπτική επαφή με τη θάλασσα και σίγουρα να απολαμβάνουν την καλύτερη θερμοκρασία και τις καλύτερες συνθήκες σε σχέση με την πατρίδα τους. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραπογλου. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης, να είστε καλά. Καλές γιορτές.